Άλλον έκλαψαν χθες την κηδεία στο Τραχώνι και άλλον έθαψαν οι συγγενείς του. Ο Αντώνης Καραγιάννης, 76 χρονών, και ο Παναγιώτης Κυριάκου, 65 χρονών, από τα Άρδανα, πέθαναν προχθές στο νοσοκομείο Λευκοσίας. Όμως ένα λάθος τους έστησε μακάβριο παιχνίδι. Ο Αντώνης Καραγιάννης, σύμφωνα με τον υπεύθυνο του νεκροτομείου Λευκοσίας, είχε αναγνωριστεί από τον αρχιμανδρίτη γιο του και ετοιμάστηκε για την κηδεία που έγινε χθες. Μάλιστα, του έβαλε και γαρίφαλα στο φέρετρο. Σήμερα οι συγγενείς του Παναγιώτη Κυριάκου, που πήγαν στο νοσοκομείο για να παραλάβουν την ισορρό, διαπίστωσαν ότι ο θείος τους δεν ήταν αυτός που θα παραλάμβαναν. Ο ανεψιός του νωρίτερα πριν πεθάνει τον είχε περιποιηθεί και έκπληκτος διαπίστωσε το λάθος. Κοίτα, εφρεξοξυρισμένος, χωρίς μουστάκι, χωρίς τίποτα. Και όταν είδα το πτώμα το ξένο, αυτός ήταν αξίριστος και με μουστάκι. Όπως τόνισε ο ιερέας, ο οποίος τέλεσε την εκρόσιμη ακολουθία στην κηδεία του Αντώνη Καραγιάννη, τηρήθηκαν οι κανόνες αναγνώρισης που προβλέπει η Ιερά Σύνοδος. Η αναγνώριση έγινε από τους συγγενείς τους κανονικά, 5 γιους του και η γυναίκα του και 2 κόρες του. Έκπληκτοι οι συγγενείς του Παναγιώτη Κυριάκου εξέφρασαν την αγανάκτησή τους. Φανταστείτε ένας γιος να μην καταλαβαίνει το πτώμα του πατέρα του. Στην εκταφή που έγινε αργά το απόγευμα διαπιστώθηκε το λάθος και η σωρός μεταφέρθηκε στο νεκροτομείο Λεμεσού και στη συνέχεια στη Λάρνακα για να γίνει κηδεία. Άλλη κηδεία θα γίνει εκ νέου για τον Αντώνη Καραγιάννη στο Τραχώνι.